είμαι εκεί τελειωμένο. Νοσχολούν θερμοκήπιο, είχα τις ελπίδες με εδώ. Κατασκευή πολύ καλή όμως, έτσι. Η κατασκευή πολύ καλή, την πλήρωσα χρυσάφι, σου λέω. Χρυσάφι έχει πληρωθεί αυτή η κατασκευή. Και από προσωπική δουλειά και από υλικά. Δεν υπήρχε περίπτωση ένα τέτοιο θερμοκήπιο με κανονικό καιρό να το πειράξει. Με πόνο ψυχής οι καλλιεργητές στην Ιερά Πέτρα αντικρίζουν εικόνες καταστροφής με το πρώτο φως της ημέρας στα θερμοκήπια τους. Ο ανεμοστρόβιλος που δημιουργήθηκε χθες το βράδυ και έπληξε αρχικά τη συνοικία των Μανολιανών άφησε πίσω του κατεστραμμένες περιουσίες. Κάμερα ασφαλείας δείχνει την απίστευτη ταχύτητα με την οποία κινείται ο ανεμοστρόβιλος. Σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, η μία μετά την άλλη, οι συνοικίες αρρώνονται από την υπερδύναμη του φυσικού φαινομένου που προκάλεσε ζημιές στα σπίτια, ξερίζωσε ένα δέντρο και κατέληξε μερικά χιλιόμετρα βορειοδυτικά στο μοναστήρι Άξιον Εστί στο Κεντρί, όπου και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 3 θερμοκήπια. Η ζημιά είναι αυτή που βλέπετε. Δηλαδή, ήρθαμε κι εμείς και τα είδαμε. Σήμερα το πρωί? Σήμερα το πρωί, ναι. Τι έχετε πάθει? Έχει τελώσει πλευρά, έχει σπάσει ποταμούς. Βλέπετε και τη ζημιά, βλέπετε, δηλαδή δεν γίνεται. Του λέω με τελείωση. Οικονομικά εγώ δεν αντέχω να το ξαναθιάξω. Πόσα στρέμματα είναι, κύριε Τσαλή? Ένα 930 είναι. Και έχει πάθει πόση ζημιά, η οικονομική ζημιά σας πώς είναι? Η οικονομική ζημιά είναι από την αρχή πάλι. Τα 20 χιλιάρια πάλι δεν θα φτάσουν. Ο καιρός είναι άστατος και σήμερα στην Ιερά Πέτρα, ενώ από το πρωί επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή λόγω του ισχυρού νοτιοανατολικού ανέμου, με τα κύματα να μπαίνουν αρκετά μέτρα μέσα στην παρελιακή και το νερό να κατακλείζει τα καταστήματα. Η εικόνα του παραλιακού μετόπου της Ιερά Πέτρας είναι αγνώριστη και ο καιρός δοκιμάζει για ακόμα μία φορά τις αντοχές των κατοίκων της περιοχής.